Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Κίεβο εμείς τώρα. Εκεί βρίσκεται η Έλλη Κασόλη, η οποία έφυγε από την Οδυσσό και πήγε στο Κίεβο. Τη βλέπουμε, την καλημερίζουμε. Είναι στο δρόμο η Έλλη. Καθοδόν για ρεπορτάζ. Καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από το Κίεβο. Κατευθυνόμαστε βορειοανατολικά. Καταρχάς, συγγνώμη, πριν πεις κοντά... για το Κίεβο. Η διαδρομή από την Οδυσσό μέχρι το Κίεβο πώς ήταν? Το τρένο είναι το ασφαλέστερο μέσο αυτή τη στιγμή για να ταξιδέψει κανείς. Επομένως, είναι βέβαια ιδιαίτερες οι συνθήκες και μέσα, χωρίς φώτα, για ευνόητους λόγους, για λόγους ασφαλείας. Πάντως, ήταν ένα ήσυχο ταξίδι με πάρα πολύ κόσμο μέσα, ο οποίος ερχόταν Κίεβο και από Κίεβο προσπαθεί να πάει στη Λβίβ και από τη Λβίβ να περάσει στην Πολωνία για να μπορέσει να φύγει. Μάλιστα. Αυτό βλέπαμε λόγω της κατάστασης. Η Λβίβ φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ασφαλής πόλη. Τώρα, να σας πω, εμείς κατευθυνόμαστε βορειοανατολικά του Κιέβου, κοντά στο Ιρπίν, το Ιρπίν το οποίο το χτυπούν συνεχώς. Υπήρχε βέβαια, ήταν τις προηγούμενες μέρες λίγο καλύτερη κατάσταση, πάντως είναι πόλη η οποία συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις. Να σας πω πως, όπως είπε και η συνάδελφος η Χρύσα η Τσίχλη, έχουμε εξελίξεις γιατί οι Ρώσοι ουσιαστικά αποχωρούν από το Τσερνόμπιλ, αποχωρούν και από το αεροδρόμιο του Γκοστόμελ. Εκεί πέρα ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που λέγανε μια μικρή αποχώρηση και υποχώρηση των δυνάμεων, αλλά οι επιθέσεις οι στρατιωτικές συνεχίζονται κανονικά και μέσα στο Κίεβο και στο Τσερνίχιβ. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι στο Τσερνίχιβ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι χωρίς νερό οι άνθρωποι εκεί, χωρίς ρεύμα, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μια περιοχή η οποία λέγεται Δημήτριεφ. Ουσιαστικά εκεί βομβαρδίστηκε το μέρος πριν από δύο νύχτες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, γιατί ο Ουκρανικός στρατός καταλαβαίνετε ότι δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε σε πολλά σημεία. Γίνεται μια προσπάθεια εκεί. Θα δούμε ποια είναι η κατάσταση, γιατί οι πρώτες εικόνες που έχουμε και οι πρώτες πληροφορίες μας μιλούν για δεκάδες πτώματα τα οποία βρίσκονται εκεί, δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την ζωή τους. Αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή που ακολουθούμε. Να σας πω πως δέχεται το Κίεβο και οι περιοχές γύρω από το Κίεβο, καθώς και το Τσερνίχιβ, επιθέσεις πυραυλικές και από ξηράς, αλλά δέχεται και αεροπορικές επιθέσεις. Επομένως, είναι σε επιφυλακή. Χθες το βράδυ, εμείς μόλις φτάσαμε, ακούσαμε δύο ισχυρότατες εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου. Μένει να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό. Καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα και στον Τσιφούτη που είναι μαζί σου, ο οικονολήπτης μας. Και προσοχή, βέβαια, πάνω απ' όλα. Προσοχή.